Ο λόγος που πάμε στις εκλογές, η Νέα Δημοκρατία πήρε 145 βουλευτές. 40% και πάμε σε εκλογές. Πάμε σε εκλογές για να πάρει τον εκλογικό νόμο και να κάνει τις 145-170 έδρες. Αυτό είναι ο λόγος. Πόσο βγάζετε τώρα? Βγάζουμε 25. 25. 26 βγάζατε. 26. Όσο ανεπτό είναι, ανεβαίνουμε. Νέα Δημοκρατία, κατά τη γνώμη σας, δηλαδή. Κοιτάξτε να δείτε. Η Νέα Δημοκρατία κάνει μια προσπάθεια να εγκλωβίσει με εκβιαστικά διλήμματα όσο γίνεται ένα μεγαλύτερο μέρος του ελληνικού λαού να πάρει μεγαλύτερα ποσοστά. Να είναι μια πιο ισχυρή αντιλαϊκή κυβέρνηση για να λέει αυτά που λέει ο κύριος Κέρτζος, αυτά που λέει ο κύριος Βορύδης πιο πριν, δηλαδή ότι έχω το OK από τον ελληνικό λαό για να προχωρήσω σε όλες αυτές. Με το 40% δεν είναι η πλειοψηφία του ελληνικού λαού, μην γελιόμαστε. Είναι πολύ μεγάλο ποσοστό. Λογική, κόντεψε να πάρει 150. Πώς 147 έχει η μαύρο, 146. Γι' αυτό και, 140, γι' αυτό και με την απλή αναλογική δεν παίρνει 151 βουλευτές. 145. Δεν παίρνει 151, πήρε 145. Λοιπόν, το μεγάλο θέμα που υπάρχει και εμείς βάζουμε στο Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος είναι ότι την επόμενη μέρα αντιπολίτευση στην κυβέρνηση του Μητσοτάκη θα κάνει αυτός που έκανε αντιπολίτευση και τα 4 χρόνια που πέρασαν. Δηλαδή το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας. Και το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας έχει μια μεγάλη ανοιχτή αγκαλιά για όλους τους προοδευτικούς ανθρώπους, όσους νιώθουν αριστεροί, ριζοσπάστες, αγωνιστές. Δεν ανέχονται αυτή την κατάσταση και δεν ανέχονται με τη λογική του μικρότερου κακού να μετακινείται όλο ένα και περισσότερο σε πιο συντηρητικά πλαίσια η πολιτική σκέψη. Ξέρετε των τι ανθρώπων μου έκανε εντύπωση το στην εκλογική περίοδο. Το μεγάλο θέμα αυτή η διάκριση μεταξύ προοδευτικότητας και συντηρητισμού. Αυτό είναι αντικειμενικό. Ότι να ακούμε εδώ και ένα μήνα ολόκληρο προεκλογικά και κανείς σημειολογικά δεν λέει κάτι. Δεν το καταλαβαίνω. Δεν είναι προοδευτικό να πάει σύνταξη. Συγγνώμη, τι σημαίνει πρόοδος ακριβώς? Αυτό δεν είναι. Δεν έπιασε προοδευτικό. Δεν μπορώ να το κάνω. Δεν έπιασε πάντως. Πραγματικά δεν το συλλαμβάνω. Δεν έπιασε, δεν έπιασε. Ακούστε να δείτε. Τώρα εδώ δεν είναι κανένας πρόσφυγας. Χάσαμε όμως το νήμα. Δεν είναι κανένας χθεσινός. Κύριε Πρωτουλή, λέγατε για τα κόμματα ότι είναι το ίδιο τα υπόλοιπα. Όχι, δεν λέμε ότι είναι το ίδιο. Λέμε ότι έχουν στρατηγικές συμφωνίες σε σημαντικά πράγματα. Ήθελα όμως να πω το εξής. Ακούστε να δείτε. Για παράδειγμα, η κυρία Μπατζελή και ο κύριος Κέρτζος έχουν ψηφίσει μαζί μνημόνια, πολύ σκληρά μνημόνια. Έχουν ψηφίσει μαζί πολύ μεγάλες συμφωνίες. Αλλά δεν με αφήνετε να σας πω. Ποιες είναι οι διαφορές σε μια κυβέρνηση? Μου έκανε εντύπωση. Υπάρχουν κόμματα όπως το Πασόκ που έχει ψηφίσει το 70% των νόμων της σημερινής κυβέρνησης. Δεν βρίσκει ούτε 70% να συμφωνήσει. Αυτά να τα έλεγε ο κύριος Κουτσούμπας προεκλογικά όμως. Εμένα μου έκανε εντύπωση. Ναι, ναι. Συμφωνώ. Ιδρυμύτητα του λόγου του απέναντι στον κύριο Τσίπρα. Δηλαδή, και θέλω να ρωτήσω αν θεωρείτε ότι αυτό ήταν ένα άλλο κομμάτι που έπληξε, τον ΣΥΡΙΖΑ. Ότι δηλαδή να τον χτυπάει η Νέα Δημοκρατία, ναι, το Πασόκ, αλλά και ο κύριος Κουτσούμπας που έλεγε: μην ξύνεσαι στην κλίτσα του Τσοπάνη. Μην κοροϊδεύεις, μούφα στην κυβέρνηση. Δηλαδή, αποδομούσε όλη του τη στρατηγική. Και η χειρότερη κυβέρνηση. Την αποδομούσε από αριστερά. Ακούστε, αυτό που καταλαβαίνουν. Θα σας και πλακιωτάκια μέσα. Καταλαβαίνουν οι άνθρωποι, αυτό που καταλαβαίνουν οι εργαζόμενοι που μας παρακολουθούν και τέτοια ώρα, είναι ότι σε μεγάλα θέματα υπήρχε μια ιδιότυπη συγκυβέρνηση. Δηλαδή σε μεγάλα θέματα, σε στρατηγικά θέματα και σε κρίσιμες χρονικές περιόδους που περνούσαν σκληρά αντιλαϊκά μέτρα, ο ΣΥΡΙΖΑ είχε μια συγκυβέρνηση με τη Νέα Δημοκρατία. Αυτό αντιλαμβάνεται και αυτό αντιλήθηκε και στην πράξη. Κύριε Πρωτούλη, πες μου κάτι σε παρακαλώ. Πιστεύεις τώρα ότι αυτή η νίκη θα επηρεάσει τις αυτοδιοικητικές πολυσελληνικούς μήνες τις οποίες εμπλέκεσαι? Θετικά, αρνητικά, πώς, τι, για πες, αλήθεια τώρα. Τώρα ανοίξεις άλλο θέμα, είναι προχωρημένη η ώρα. Είναι αλήθεια. Ναι, πιστεύω ότι σε επηρεάσει, ναι. Ήδη έχουν ξεκινήσει τα πατρολογήματα πολύ νωρίτερα. Για παράδειγμα, είχατε δει ότι σε πολύ μεγάλους δήμους, όπως για παράδειγμα στο Δήμο της Πάτρας, από κοινού ναι, η Νέα Δημοκρατία, το Πασόκ και ο ΣΥΡΙΖΑ στηρίζανε κοινούς υποψήφιους.